Όταν, κυρίες και κύριοι, τον περασμένο Μάρτη μια ολόκληρη χώρα έβραζε από οργή για το έγκλημα στα Τέμπη και με την νεολαία της μπροστά διαδήλωνε ότι το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί, όλων των νεκρών θα γίνουμε φωνή. Αυτό, ξέρετε, δεν ήταν ένα απλό σύνθημα. Έτοιμα ήταν και απέτηση ξεκάθαρη, ώστε να αναδειχθούν όλες οι αιτίες και οι ένοχοι αυτού του εγκλήματος, να μάθει ο λαός όλη την αλήθεια, να απαντηθούν όλα τα μεγάλα γιατί αυτού του τραγικού δυστυχήματος και ένα χρέος βέβαια σε όλους τους εργαζόμενους, τους νέους και τις νέες που θέλουν να αισθάνονται σίγουροι πως όταν μπαίνουν σε ένα μέσο μεταφοράς θα φτάνουν ασφαλείς στον προορισμό τους. Και με το αίτημα αυτό όλου του λαού και προπαντός των οικογενειών των θυμάτων, με αυτό το αίτημα λοιπόν ως οδηγό, ήταν το ΚΚΕ που πήρε την πρωτοβουλία και συστάθηκε τελικά με τη συντριπτική πλειοψηφία της Βουλής η Εξεταστική Επιτροπή την περασμένη εβδομάδα. Και ξέρετε, παρόλο που δεν έχουμε και τόσο μεγάλες αυταπάτες για τη λειτουργία αυτών των επιτροπών, εξαιτίας φυσικά του κοινοβουλευτικού συσχετισμού, την ίδια στιγμή δηλώναμε ότι το ΚΚΕ θα κάνει ό,τι μπορεί και θα αξιοποιήσει και αυτή την επιτροπή, όπως φυσικά και όποια άλλη μπορεί εδώ να συγκροτηθεί, όπως η προανακριτική που προτείνεται σήμερα από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ όμως είναι χρήσιμες και κρίσιμες ορισμένες διευκρινήσεις. Καλά, για τη Νέα Δημοκρατία ούτε λόγος. Όλο αυτό το διάστημα η κυβερνητική πτέρυγα επέδειξε μια χαρακτηριστική κοινοβουλευτική απραξία και αδράνεια για το θέμα. Και έρχεται το ΚΚΕ, ανταποκρινόμενο στην επιθυμία των χαροκαμένων οικογενειών, καταθέτει μια τεκμηριωμένη πρόταση σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία τελικά και υπερψηφίζεται από τη συντριπτική πλειοψηφία της Βουλής εκτός από το ΠΑΣΟΚ, ενώ λίγες μέρες μετά την πρόταση του ΚΚΕ ακολούθησε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική όμως επιτροπή και στη συνέχεια μια παρόμοια πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και αυτές είναι που συζητούμε σήμερα. Όπως γνωρίζετε, η πρόταση του ΚΚΕ για εξεταστική έχει τη δυνατότητα εκ του κανονισμού να εξετάσει οποιαδήποτε πτυχή του εξεταζόμενου ζητήματος. Γνωρίζετε επίσης όλοι ότι στην Εξεταστική Επιτροπή εξετάζονται και άρα μπορεί και να προκύψουν και οι πολιτικές αλλά και οι ποινικές ευθύνες είτε πολιτικών είτε και μη πολιτικών προσώπων. Δεν υπάρχει λοιπόν εκτός από την αίρεση της πλειοψηφίας, δεν υπάρχει εκ των προτέρων στην Εξεταστική Επιτροπή κανείς περιορισμός διερεύνησης και εξέτασης ούτε ως προς τα στοιχεία του εγκλήματος στα Τέμπη, ούτε φυσικά ως προς τα πρόσωπα που εμπλέκονται πολιτικά ή μη. Αντίθετα, στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής τίθενται σαφέστατοι περιορισμοί από τον κανονισμό. Όχι μόνο τα εξεταζόμενα φυσικά πρόσωπα καθορίζονται εκ των προτέρων, αλλά προκαθορίζονται και τα στοιχεία και τα πεδία της έρευνας, χωρίς καμιά δυνατότητα διεύρυνσης όλων των προηγούμενων. Υπάρχει όμως και άλλη μία παράμετρος η οποία δεν πρέπει καθόλου να υποτιμηθεί. Ενώ για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής απαιτείται η θετική ψήφος μόνο 120 βουλευτών, δεν ήταν δηλαδή καθόλου απαραίτητη η ψήφος των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, για τη σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής απαιτούνται 151 βουλευτές. Άρα, 151 βουλευτές, άρα δηλαδή απαιτείται και η ψήφος της Νέας Δημοκρατίας. Σε περίπτωση δε που η πρόταση των ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση της προανακριτικής απορριφθεί, που είναι και το πιθανότερο, για να μην πω σίγουρο, καθώς η Νέα Δημοκρατία δηλώνει από το πρωί καθαρά ότι την καταψηφίζει, τότε ξέρετε που θα οδηγούμασταν. Στον οριστικό ενταφιασμό της υπόθεσης Τέμπη από τη μεριά της Βουλής. Ένας ενταφιασμός βεβαίως που αφορά και τις ποινικές ευθύνες για τις οποίες τάχα κόπτονται όσοι συκοφαντούν με περίσσιο θράσος την πρόταση του ΚΚΕ για εξεταστική. Αυτό θέλει το ΠΑΣΟΚ. Τον ενταφιασμό
Γιατί αυτό ακριβώς θα γινόταν και αυτό είναι που αποφεύχθηκε με την πρόταση της εξεταστικής του ΚΚΕ, την οποία μάλιστα δεν ψήφισε μόνο το ΠΑΣΟΚ σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Ο κανονισμός της Βουλής είναι σαφής. Άρθρο 155, παράγραφος 10. Αν η Βουλή αποφασίσει να μη συγκροτηθεί προανακριτική επιτροπή, δεν μπορεί να υποβληθεί νέα πρόταση άσκησης δίωξης στηριζόμενη στα ίδια πραγματικά περιστατικά. Τι δεν καταλαβαίνετε? Και όλα αυτά στο όνομα των ποινικών ευθυνών, οι οποίες όμως, προσέξτε, δεν αφορούν σε αυτό καθ' αυτό το έγκλημα των τεμπών, αλλά στον καταλογισμό των ποινικών ευθυνών για μια κακοδιαχείριση, λέει, των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για το αδίκημα, το διαβάζω ακριβώς από την πρόταση, το αδίκημα της απιστίας σε βάρος των οικονομικών, λέει, συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου, σύμφωνα με την πρόταση, σύμφωνα με αυτά που γράφεται. Και αυτήν την μπάσα, όπως είδαμε πριν από λίγο, την αξιοποίησε ο κύριος Καραμανλής για να βγει και από πάνω με περίσσιο θράσος και με ύφος χιλίων καρδιναλίων, λέγοντας ότι «μα δεν με κατηγορείτε, λέει, για τα Τέμπη, με κατηγορείτε για τη Σύμβαση 717». Αυτά δεν είπε πριν από λίγο, αξιοποιώντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Ξέρετε, σε ό,τι μας αφορά δεν υποτιμάμε καθόλου μα καθόλου αυτή την ποινική ευθύνη, όπως και οποιαδήποτε άλλη προκύψει. Γι' αυτό και ψηφίζουμε υπέρ και της προανακριτικής. Δεν τη βλέπουμε αντιπαραθετικά, για να έρθουν όλα στο φως. Αλλά πέστε μας, αλήθεια πέστε μας, πώς συνδέεται ποινικά αυτή η οικονομική διαχείριση, κακοδιαχείριση, με το έγκλημα στα Τέμπη? Πώς? Εκεί καταλήγει όμως, εκεί καταλήγει στη συγκάλυψη και το κουκούλωμα των ευθυνών, δηλαδή, όποιος πολιτεύεται με σκοπιμότητες μικροκομματικές και με κορώνες αντιπολιτευτικές κούφιες, μακριά από την ουσία της υπόθεσης, όπως κάνει το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ για ένα τόσο σοβαρό και τόσο τραγικό ζήτημα όπως είναι το έγκλημα στα Τέμπη, αντί να ακολουθεί σταθερές και διαχρονικές αρχές. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, όπως κάνει το ΚΚΕ, συνεκτιμώντας όλες τις πολιτικές αλλά και τις νομικές παραμέτρους, προκειμένου να μην κλείσει αλλά να μείνει ανοιχτή η πόρτα της διερεύνησης από τη Βουλή ενός τέτοιου εγκλήματος όπως τα Τέμπη. Σας ευχαριστώ.